Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο Free Press Channel. Η μία μετά την άλλη οι ευρωπαϊκές χώρες κάνουν τα αυτονόητα και έρουν τους περιορισμούς για τον κορονοϊό. Ωστόσο η Δανία έγινε από χθες η πρώτη χώρα που κατήργησε κάθε μέτρο που είχε λάβει και επέστρεψε στην κανονικότητα, δίνοντας και επίσημα τέλος στην πανδημία, αφού οι κανονικοί επιστήμονες διαπίστωσαν ότι η μετάλλαξη όμικρον δεν σταματιέται με κανένα μέτρο, οπότε με την τετράγωνη λογική τους αποφάσισαν ότι ήταν δωρονάδωρον η περαιτέρω ταλαιπωρία του κόσμου. Σημειώστε ότι στην σκανδιναβική χώρα σημειώνονται καθημερινά περί τα 50.000 κρούσματα, στο ίδιο μήκος κύματος και η Βρετανία που καταργεί και εκείνη τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Μόνο στην υπανάπτυκτη Ελλάδα του Μητσοτάκη χρησιμοποιούνται ακόμα εκβιασμοί για τον εμβολιασμό. Πληρωμένη απάντηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Ραγκούση για το παξικόπημα του αντιπροέδρου της Βουλής να αφαιρέσει τον λόγο από τον Παύλο Πολάκη που μιλούσε για το σκάνδαλο της Νοβάρτης. Γιατί τόση ώρα που μιλάω εγώ εκτός θέματος δεν με έχει διακόψει ο πρόεδρος της Βουλής, αναρωτήθηκε. Θεσμικό ατόπιμα του Προέδρου Κώστα Τασούλα, που αντί να επαναφέρει στην τάξη τους φωνασκούδες ταραξίες βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, εκείνος τους μιλούσε ως κομματικός στέλεχος, λέγοντας «Περιμένετε και θα δείτε τι θα το απαντήσω». Απίστευτα πράγματα. Δείτε και ακούστε τον αντιπρόεδρο της Βουλής Χαράλαμπο Αθανασίου, που παξικοπηματικά στέρισε το λόγο από τον Παύλο Πολάκη, να λέει τον Ιούνιο του 2020 ότι υπάρχει παράδοση στη Βουλή να ξεφεύγουν όλοι από το θέμα τους. Εκτός βέβαια και αν στο βήμα είναι ο Πολάκης και ξεσκεπάζει πτυχές του σκανδάλου Νοβάρτης. Να μπουν φυλακή υπουργοί και πρωθυπουργοί που κατάντησαν ελληματική μια μονοπωλιακή εταιρεία, είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος σχετικά με την κατάντια της ΔΕΗ. Δείτε υγειονομικούς στη Θεσσαλονίκη να αποδοκιμάζουν τον βορειοκορεάτη πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Έχουμε κατατήσει ζητιάνοι για να ταΐσουμε τα πεντάχρονα παιδιά μας, φώναζα. Αυτές είναι οι κυριότερες ειδήσεις της σημερινής πολυθεματικής εκπομπής CryptoManet και αν θέλετε κι εσείς να δείτε ολοκληρωμένη την εκπομπή, δεν έχετε παρά να εγγραφείτε συνδρομητές τώρα. Με 10 ευρώ το μήνα, ή 50 ευρώ το εξάμηνο, ή 90 ευρώ ετησίως, οι συνδρομητές του Free Press Channel θα λαμβάνουν στο mail τους καθημερινά, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, την αγαπημένη τους εκπομπή CryptoManet, με αποκαλυπτικό όπως πάντα περιεχόμενο, για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Η διαδικασία είναι απλή. Πρώτο βήμα, πηγαίνετε στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Δεύτερο βήμα, κάνετε κλικ στο σύνδεσμο του PayPal. Τρίτο βήμα, πληκτρολογείτε το ποσό και το mail σας. Τέταρτο βήμα, προαιρετικό, γράφετε κάποιο σχόλιο. Αυτό ήταν. Η συνδρομή σας αρχίζει να μετράει από την ίδια κιόλας ημέρα. Και φυσικά για όσο διάστημα έχετε εσείς επιλέξει.